Έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, 17 του μηνός. Είμαστε ήδη στην τρίτη μέρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 21, όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες ως αίτημα από την Ελλάδα για να τροποποιηθεί το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ούτως ώστε να δοθεί μια έκτακτη ενίσχυση λόγω κοροναϊού στους καλλιεργητές ελιάς με κατεύθυνση την ελαιοποίηση, ανεξαρτήτως ποικιλίας. Εξαιρέθηκε μόνο η ελιά καλαμών διπλής κατεύθυνσης, η οποία αναμένεται να μπει σε άλλο πρόγραμμα, μάλλον τον επόμενο μήνα, μαζί με την επιτραπέζια. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει περίπου αρκετές χιλιάδες παραγωγών το μέτρο το οποίο απευθύνεται, μιας και στην ουσία απευθύνεται μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτός είναι ο διαχωρισμός που κάνει, όπου αυτή τη στιγμή, αν συνεκτιμήσουμε ότι είμαστε ήδη στην τρίτη μέρα, το πρόγραμμα, η πλατφόρμα τις πρώτες δύο μέρες, σχεδόν όλες τις ώρες το πρωί ήταν κάτω, δημιούργησε έναν απίστευτο πανικό, μιας και οι παραγωγοί, οι οποίοι δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς γιατί είμαστε σε καιρό lockdown, προσέρχονται με φυσική παρουσία για να εξυπηρετηθούν. Έχουμε ουρές δυστυχώς που έχουν δημιουργηθεί. Προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα, να υπάρχουν μάσκες σε όλους, να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά δεν πάβει να είναι ουρές. Δυστυχώς όλα αυτά είναι απότοκο ενός πάρα πολύ κακού σχεδιασμού, γιατί ένα πολύ καλό μέτρο, γιατί σίγουρα χρήματα που είναι άμεσες ενισχύσεις που μπαίνουν στην τσέπη των παραγωγών είναι πολύτιμα λεφτά και τα ζητάει και τα βλέπει και η οικονομία, γιατί ο παραγωγός ό,τι χρήματα παίρνει τα ρίχνει στην αγορά. Όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδίασαν την υλοποίηση αυτού του μέτρου δεν λογάριασαν δομικές αδυναμίες που υπάρχουν. Και αναφερόμαστε στο τι, ότι όταν ζητάνε από τους παραγωγούς της χώρας να ξανακάνουν εκ νέου εγγραφή με την χρήση των κωδικών τάξης, παραβλέποντας και τα υπερφορτωμένα λογιστικά γραφεία που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία, και παραβλέποντας ότι οι ελάχιστοι γεωπόνοι που υπάρχουν και ασχολούνται με διάφορα προγράμματα και μπορούν ίσως να εξυπηρετήσουν κάποιους παραγωγούς που τους έχουν για τις επιδοτήσεις τις συγκεκριμένες, η συντριπτική πλειοψηφία παραγωγών θα απευθυνθεί στους φορείς που αναλαμβάνουν κάθε χρόνο να υποβάλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Αυτό συνέβη και στη Μεσσηνία και σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Έχουμε μιλήσει και με τη Λακωνία και με την Κρήτη. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Γιατί πέρα από το ότι η εφαρμογή πέφτει κάτω, δημιουργείται συνωστισμός. Και μην ξεχνάμε ότι ο παραγωγός βρίσκεται εν μέσω ελαιοσυγκομιδής. Τον αναγκάζουμε να εγκαταλείψει τον αγρό, να εγκαταλείψει την κύρια του δραστηριότητα. Συν τη άλλη, υπάρχει ένα κίνδυνο γιατί αρκετοί εξ αυτών έχουν έρθει σε επαφή και με εργάτες γης που δεν έχουν ελεγχθεί στο πλαίσιο λήψης μέτρων του κοροναϊού. Άρα υπάρχει κίνδυνος διασποράς και για τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και για τους υπαλλήλους των εμπλεκόμενων φορέων που αναλαμβάνουν την υποβοήθηση. Έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα και κερδοσκοπίας. Ακούμε για χρεώσεις 20, 30, 40, 50 ευρώ, προκειμένου κάποιοι να εποφθαλμιώντας να βάλουν χέρι εντός αγωγικών για να εξυπηρετήσουν τους αγρότες στην αγωνία τους, και αυτοί να μπορέσουν να έχουν ένα αλφα εισόδημα, κάθονται και δίνουν χρήματα τέτοια. Οπότε η έκκληση που έχουμε απευθύνει από την πρώτη στιγμή ήταν πως, επειδή η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο και ο αρμόδιος φορέας έχει όλα τα στοιχεία των παραγωγών που είναι δικαιούχοι, θα μπορούσε είτε να πιστώσει απευθείας τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και να ανοίξει μετά μια περίοδο ενστάσεων για όσους δεν πληρώθηκαν για πιθανά λάθη, ή ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει παράλληλα, αν ήθελε, τους φορείς που υποβάλλουν κάθε χρόνο την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, να τους εξοπλίσει με λίστες ποιοι είναι οι δυνητικά δικαιούχοι και μέσα από μια απλή διαδικασία από την ίδια την αίτηση να στείλουν οι αιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει αποφευχθεί εντελώς η φυσική παρουσία, γιατί εμάς αυτό που μας απασχολεί δεν είναι να μην εξυπηρετήσουμε, να εξυπηρετήσουμε θέλουμε όλοι τους παραγωγούς. Όμως αυτό πρέπει να γίνει στο μέτρο των κανονισμών που αυτή τη στιγμή διέπουν τη χώρα, και με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί. Οι μέρες είναι μόλις 10, έχουμε διανύσει ήδη την Τρίτη με πάρα πολλά προβλήματα. Έχει δημιουργηθεί ένας πανικός στους παραγωγούς αν θα προλάβουν να υποβάλουν την αίτησή τους, μην τυχόν τους φύγουν οι προθεσμίες. Το σύστημα, όπως γνωστόν, είναι υπερφορτωμένο λόγω και της τηλεκπαίδευσης. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε σε αιτήματα που κάνουμε. Και υπάρχει και ένα μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με απορίες που έχουν προκύψει, κυρίως με αγρότες που είναι κατά κύριο επάγγελμα, αλλά δεν είχαν φροντίσει και δεν είχαν μεριμνήσει να ενημερώσουν το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Και ενώ έχουν τα τυπικά προσόντα και τις τυπικές διαδικασίες, λόγω αυτής τους της εκκρεμότητας, τους πετάει έξω η πλατφόρμα, δεν τους δέχεται. Και πραγματικά είναι κρίμα, γιατί οι άνθρωποι πληρούν όλα τα κριτήρια και για μια τυπική ενέργεια θα χάσουν πολύτιμα λεφτά.
Δυστυχώς ελπίζουμε και ευελπιστούμε τις επόμενες ώρες, ούτε καν ημέρες δεν θέλουμε να φανταστούμε, θα δοθεί άμεση λύση και ως προς την προθεσμία και καλούμε και τους αρμόδιους να σκεφτούν και τους υπόλοιπους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε πρώτη φάση και δεύτερον αν μπορούν να κάνουν και διορθώσεις στην ίδια τη διαδικασία για να αποφύγουμε συνωστισμούς, να αποφύγουμε ουρές, να απεφευχθεί γενικά η φυσική παρουσία. Τι περιμένεις εδώ να μας για το πρίβοτ, για τις ελιές που δίνει. Ναι. Αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις ή θα ήθελες η Ένωση να σε φτιάξει όλα τα χαρτιά. Έφερα τον κωδικό μου και θα μου τα φτιάξει η Ένωση. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να μην ταλαιπωριόσαστε, να καθόσαστε στην ουρά. Να βάλει πιο περισσότερους υπαλλήλους. Τι άλλο. Α, ορίστε. Δεν μπορεί να βάλει δύο υπαλλήλους ακόμα. Τι θα κάνει στην Ένωση. Για να μας δώσουν ένα επίδομα που δίνει το κράτος, ξέρω εγώ, για τα εισελίες. Ναι, για την απώλεια του εισοδήματος που είχες πέρσι. Δεν ξέρω τι, γιατί το δίνει, δεν ξέρω. Οι ελιές πέφτουν από το δάκο. Οι ζημιές έχουν γίνει, ιστορίες κορονιάς κτλ. Περίμενες ώρα στην ουρά, περίμενες, ε. Δύο ώρες περίμενα. Δύο ώρες περίμενα. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να μην ταλαιπωριέσαι. Έπρεπε στο κάθε χωριό να πάνε. Να κάνει αυτή τη δραστηριότητα, ότι μέσα σε πέντε ημέρες μπορεί να τα δηλώσει ο κόσμος όλος. Και με τον κορονιό τώρα, κάθε ουρά εκεί πέρα, δύο ώρες ο καθένας να κάνει τη δήλωσή του.